Με το καλημέρα που αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2015 τον Ιανουάριο, και ενώ ο κόσμος περίμενε να υλοποιήσετε την υπόσχεση που δώσατε τέσσερις μήνες πριν στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, ότι με ένα άρθρο και με ένα νόμο θα καταργούσατε τα μνημόνια, θα διώχνατε τη Μέρκελ και θα φέρνατε την ευημερία στον ελληνικό λαό, το πρώτο άρθρο που φέρατε ήταν η αποφυλάκηση του βαρέως εγκλήματος στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2015. Το δεύτερο που φέρατε ήταν το κλείσιμο των τραπεζών και η διάλυση της ελληνικής κοινωνίας. Χιλιάδες επιχειρήσεις να κλείσουν, χιλιάδες άνθρωποι να χάσουν τις δουλειές τους. Αυτά ήταν τα δύο άρθρα που φέρατε. Τώρα λοιπόν, επειδή μιλάμε για τον ποινικό κώδικα, θα σας θυμίσω ποιο ήταν το πρώτο άρθρο που φέρατε. Λοιπόν, θα σας θυμίσω το πρώτο άρθρο που φέρατε το 2015, ενώ περίμενε ο κόσμος άλλα. Ήταν ο περίφημος νόμος Παρασκευόπουλου, Απρίλιος του 2015, όπου οι ποινές φυλάκισης που είχαν ήδη επιβληθεί και προέβλεπαν 1.080 μέρες παραμονή στη φυλακή, έγιναν 108. Οι ποινές φυλάκισης που ήταν 1.800 μέρες έγιναν 360. Τα κακουργήματα που ήταν μέχρι 10 χρόνια, δηλαδή 120 μήνες, έγιναν 24 μήνες, χαρίστηκαν 100 μήνες. Το αποτέλεσμα ήταν, επειδή δεν αξιολογήσατε ότι άντε να δώσετε, να οδηγήσετε την αποσυφόρηση των φυλακών από τους φυλακισμένους που είχαν χαμηλές ποινές, αυτό κάπως θα μπορούσε να σταθεί, άντε ας πούμε οι χαμηλοποινήτες να βγούνε. Αλλά βγάλατε έξω δολοφόνους, ληστές, βιαστές, εμπόρους ναρκωτικών, χωρίς κανένα κριτήριο.